Κάθε χρόνο από το 2006 η Global Firepower δημοσίευε ετήσια έκθεση και κατάλογο κατάταξη εθνικών ενόπλων δυνάμεων από τις ισχυρότερες έως τις πιο αδύναμες παγκοσμίως. Η φετινή έχει υπολογίσει ένα συγκεκριμένο δείκτη ισχύως για κάθε μία από τις 139 χώρες. Ένα δείκτη που υπολογίζεται με βάση περισσότερους από 50 παράγοντες. Αυστηρή στρατιωτική δύναμη, οικονομική κατάσταση, υλικοτεχνική ικανότητα και γεωγραφικές συνθήκες. Όπως αναφερόταν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη θέση με δείκτη ισχύως 0,0718. Όσο πιο κοντά στο 0, τόσο υψηλότερη στρατιωτική δύναμη. Είναι ενδιαφέρον πόσο μικρή δεύτερη θέση της Ρωσίας υστερεί πραγματικά σε ό,τι αφορά την Αμερική, αφού είναι 0,0791. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπλήρωσαν με επιτυχία τα κριτήρια μιας σύγχρονης στρατιωτικής δύναμης με το γιγαντιαίο, αν και μερικώς διωγγωμένο στρατιωτικό προϋπολογισμό τους. Εκτεταμένες υποδομές, τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, πεζοναύτες και μια μεγάλη δεξαμενή πιθανών αιωσύλλεκτων, γράφει η Αμερικάνικη National Interest. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, οδηγούν πιστικά στην πολεμική αεροπορία με συνολικά 12.233 στρατιωτικά αεροσκάφη έναντι 4.144 ρωσικών, περισσότερες από 3 φορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα πλεονέκτημα στα μαχητικά αεροσκάφη, 1.956 έως 789 Ρώσοι, καθώς και σε στρατιωτικά, 5.436 έως 1.540 Ρώσοι. Αλλά προσέξτε εδώ, το αόρατο μαχητικό SU 57 πέμπτης γενιάς της Ρωσίας είναι ένα πολύ συγκεκριμένο αποτρεπτικό μέσο για πιθανή αεροπορική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν σοβαρά προβλήματα με το ακριβό αόρατο μαχητικό F-35 πέμπτης γενιάς, για το οποίο ο επικεφαλής πολεμικής αεροπορίας, ο στρατηγός Τσαρλς Μπράουν, αναγνώρισε έμεσα ότι ήταν αποτυχημένο έργο, ότι θα ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα νέο, φθηνότερο και το απαρχαιωμένο F-16 μαχητικά τέταρτης γενιάς. Το F-35 έχει εξαιρετικά εξελιγμένους αισθητήρες, όπλα, αλλά κοστίζει 100 εκατομμύρια δολάρια το καθένα. Είναι πυρεπές ευλάβες, αναξιόπιστο. Επιπλέον, το 2018 ολόκληρος ο στόλος F-35 των Ηνωμένων Πολιτειών τιμωρήθηκε λόγω συντριβής ενός τέτοιου μαχητικού στη Νότια Καρολίνα, μην το ξεχνάμε. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν πάνω από το διπλάσιο πληθυσμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δεν έχουν σχεδόν τόσο μεγάλο πλεονέκτημα στο συνολικό αριθμό ενεργών μελών ενόπλων δυνάμεων. 1,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με 1 εκατομμύριο Ρώσους. Ρωσία έχει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά τον αριθμό των εφέδρων, 2 εκατομμύρια σε σύγκριση με μόνο 845.000 Αμερικανούς. Η Ρωσία έχει επίσης 500.000 παραστρατιωτικές δυνάμεις, ας το προσέξουμε αυτό, και οι Ηνωμένες Πολιτείες 0. Αν και αυτό το ρεκόρ δεν μετρά ιδιωτικούς υπεργολάβους ή μισθοφόρους από εταιρείες όπως οι αμφιλεγόμενοι Blackwater, οι οποίες συχνά εργάζονται μαζί με Αμερικανούς στρατιώτες σε στρατιωτικές συγκρούσεις. Η Ρωσία ακόμη εξακολουθεί να έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον αριθμό δεξαμενών, 13.000 σε σύγκριση με 6.100 αμερικανικά. Στον συνολικό αριθμό θωρακισμένων, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερες, με 40.000 σε σύγκριση με 27.100 ρωσικά. Αν και η Ρωσία έχει μεγαλύτερο συνολικό αριθμό πολεμικών πλοίων, 603 έναντι 490 Αμερικανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έως και 11 αεροπλανοφόρα, που είναι ένα κρίσιμο στοιχείο του ναυτικού της, ενώ η Ρωσία έχει μόνο έναν ενεργό υποεπισκευή. Όμως η νέα γενιά ρωσικών υποβρυχίων με στρατηγικούς πυρηνικούς πυράβλους κρούος μειώνει περαιτέρω το ποιοτικό πλεονέκτημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αυξανόμενος αριθμός ρωσικών εξυγχρονισμένων κορβετών και άλλων μικρότερων πλοίων αντικατοπτρίζει την εστίασή τους στις δυνάμεις της παράκτιας άμυνας. Η τρίτη ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη, όλοι τα αναμέναμε, είναι η Κίνα. Έχει δείκτη ισχύως 0,0854. Είναι πολύ πίσω από την Αμερική και τη Ρωσία, όχι.
Ο αμυντικός προϋπολογισμός της στα 178 δισεκατομμύρια δολάρια είναι μικρότερος από τις ΗΠΑ, αλλά σημαντικά μεγαλύτερος από τις Ρωσίας. Επίσης, με 2.185 εκατομμύρια ενεργά μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αυτή η τεράστια χώρα έχει ένα πλεονέκτημα των ΗΠΑ, όσο και της Ρωσίας, με τις οποίες έχει μια πολύ πιο φιλική σχέση με ό,τι από την Αμερική, αλλά με την οποία μοιράζεται και ένα τεράστιο χερσαίο σύνορο. Η Κίνα διαθέτει επίσης 3.260 στρατιωτικά αεροσκάφη, εκ των οποίων 1.200 μαχητικά, στη συνέχεια 35.000 θωρακισμένα, εκ των οποίων 3.205 άρματα μάχης, 777 πολεμικά πλοία, εκ των οποίων 2 αεροπλανοφόρα. Η Κίνα και το εθνικό συμφέρον συνεχίζει με σημαντικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε όλους τους στρατιωτικούς κλάδους και χαρακτηρίζεται από το δυναμικό εκρηκτικής ανάπτυξης στρατιωτικών ικανοτήτων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Όσοι επισκεφθήκαμε εκεί να γνωρίζουμε ότι μια τεράστια γέφυρα, τρίτο πενταπλή, δημιουργείται σε 2 μήνες, 3. Εκτός από τις δικές της ομάδες μάχης με αεροπλανοφόρα, η Κίνα αναπτύσσει επίσης την 6η γενιά βομβαρδιστικών μαχητικών και το CNN δημοσιεύει πρόσφατα μια μεγάλη ανάλυση με το συμπέρασμα ότι αυτή η χώρα έχει κατασκευάσει το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο. Προσέξτε το, για όνομα του Θεού. Η πολεμική δύναμη του κινέζικου ναυτικού τριπλασιάστηκε σε μόλις 20 χρόνια. Αν και η Κίνα έχει ήδη το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο, κατασκευάζει σύγχρονα πλοία επιφανείας, υποβρύχια, αεροπλανοφόρα, μαχητικά, αεροσκάφη, αμφίβια, σκάφη, υποβρύχια με βαλιστικούς πυρηνικούς, πυράβλους, μεγάλα πλοία ακτοφυλακής, παγοθραυστικά με ανησυχητικό ρυθμό. Σύμφωνα με έκθεση του ναυτικού τον περασμένο Δεκέμβριο, στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ινδία. Ακολουθείται από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βραζιλία. Το Πακιστάν, προσέξτε το αυτό, ανέβηκε στη 10η θέση. Η Γερμανία έπεσε στην 15η θέση. Την 33η κατέχει η Ελλάδα. Η Αίγυπτος ανέβηκε κατά 3 θέσεις. Ξεπέρασε την Τουρκία, Ιράν και Ισραήλ. Η Τουρκία βρίσκεται στην 11η θέση, μετά το Πακιστάν δηλαδή. Ακολουθεί η Ιταλία μετέπειτα. Όσον αφορά χώρες Βαλκανίων, η Κροατία ανέβηκε στην 63η θέση, ενώ για παράδειγμα το 2017 ήταν στην 68η, το 2019 ήταν στην 70η. Έτσι προηγείται της Σλοβενίας, που βρίσκεται στην 88η, της Βοσνίας της Ζερκοβίνης 121, αλλά πίσω από τη Σερβία, 61η η Σερβία, Ουγγαρία 55η. Η Σερβία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο από το 2017, αφού είχε καταταχθεί 89η.